Και πάμε στο Νίνα, Γιάννη. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Γιάννη, ναι, ναι, τώρα σε ακούμε, Γιάννη, φυσικά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βλέπετε αυτό που περιέγραψες. Μόλις είμαστε μπροστά από ένα οίκημα, είναι πιθανόν ήταν ένα σπίτι, το οποίο έχει παραδοθεί ολοσχερός στις φλόγες, έχει καταστραφεί 100%. Ακούμε, πρέπει να πούμε ότι ακούμε και κάποιες εκρήξεις από το εσωτερικό, γι' αυτό με κάποια επιφύλαξη, ίσως να ήταν κάποια επιχείρηση, κάποια ταβέρνα, αλλά δεν έχει μείνει τίποτα. Έχει μείνει μόνο η εξωτερική τυχοποιία του σπιτιού. Γύρω-γύρω από το σπίτι υπάρχει πυκνή βλάστηση, δηλαδή ο κίνδυνος της εξάπλωσης τώρα είναι πάρα πολύ μεγάλος. Παράλληλα βλέπουμε και τους ανέμους να ενισχύονται κάθε τόσο. Βλέπουμε, όπως και εσείς τώρα παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή, ότι εκεί που μπορεί να είχαμε μια σχετική ηρεμία, βλέπουμε και πάλι πυκνούς μαύρους καπνούς και βλέπω και δεύτερο σπίτι το οποίο έχει παραδοθεί στις φλόγες με τη βοήθεια του Παναγιώτη του Λιανού, αν μπορούμε λίγο να μετακινηθούμε. Σε αυτό το κατάμαυρο καπνό που βγαίνει, λες Γιάννη, το βλέπουμε κι εμείς. Ελπίζω πραγματικά να κάνω λάθος και να μην βλέπω καλά, αλλά νομίζω ότι βλέπουμε τη φλόγα από την οροφή ενός σπιτιού να ξεπηδά σε ένα σημείο που συναντήσαμε πυροσβέστες από την πολιτική προστασία του Δήμου Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης, εθελοντές. Δεν συναντήσαμε όμως πυροσβέστες. Ναι, ναι, μήνα, το συγκεκριμένο σπίτι καίγεται και αυτό ολοσχερός, ακριβώς δίπλα στο οίκημα το οποίο σας δείχναμε εδώ και αρκετή ώρα. Υπάρχει άλλο ένα σπίτι, ακούγονται και εκρήξεις από το εσωτερικό του, το οποίο καίγεται ολοσχερός. Βλέπουμε τις φλόγες με μανία να ξεπηδούν ακόμα και από τα παράθυρα του συγκεκριμένου σπιτιού. Εδώ οι κάτοικοι προσπαθούν μόνοι τους με μάνικα να σώσουν ό,τι μπορούν να σώσουν. Μόνο βλέπουμε τώρα εδώ δύο ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν με μία μάνικα να σώσουν το συγκεκριμένο σπίτι, το οποίο όμως δυστυχώς έχει τυλιχθεί στις φλόγες, στον πυκνό μαύρο καπνό, ο οποίος ξεπηδά από την οροφή. Πρόκειται για ένα διόροφο, αν μπορώ να διακρίνω καλά, σπίτι, το οποίο βλέπετε και εσείς, είναι αποκαρδιωτική η εικόνα. Οι ρηπές των ανέμων, βλέπετε από την φορά της φλόγας, είναι αρκετά δυνατές και ισχυρές. Λοιπόν, ερχόμαστε δυστυχώς να επιβεβαιώσουμε τις αναφορές για υλικές ζημιές, για κατεστραμμένες περιουσίες εδώ στο Λαγονίσι. Εμείς μόνο γίναμε αυτόπτες μάρτυρες της ολοκληρωτικής καταστροφής δύο οικημάτων. Ένα από τα δύο αυτή τη στιγμή το βλέπετε στην εικόνα. Πρέπει να πούμε ότι το συγκεκριμένο σπίτι πήρε φωτιά μέσα σε δευτερόλεπτα. Έχει παραδοθεί εξ ολοκλήρου στις φλόγες αυτό το οίκημα που μας δείχνεις. Ώρα δεν είχαμε πυκνό μαύρο καπνό από το συγκεκριμένο σημείο και μάλιστα μπορείτε να δείτε, αν μπορεί λίγο η κάμερα και ο Παναγιώτης Αλιανός να με ακολουθήσουν προς αυτό το σημείο, θα δείτε ότι στο συγκεκριμένο εδώ σημείο η φωτιά πέρασε πριν από λίγο. Βλέπουμε καμένη έκταση. Οπότε αυτό που είχαμε εδώ ήταν δυστυχώς μια ολέθρια αναζωπήρωση για την περιουσία του συγκεκριμένου ανθρώπου. Δυστυχώς η κατάσταση είναι αρκετά άσχημη. Στο οπτικό μας πεδίο προς το βουνό, Μίνα, δεν ξέρω αν με ακούτε. Σε ακούμε, Γιάννη, βεβαίως. Δεν σας ακούω. Αυτό που ήθελα όμως να συμπληρώσω είναι ότι όσο εγώ μπορώ να διακρίνω προς το Πάνιο Όρος, φαίνεται ο πυκνός μαύρος καπνός να έχει φύγει τώρα. Οπότε αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι μέχρι στιγμής τώρα πλέον η μάχη θα δοθεί κοντά, μέσα ουσιαστικά σε κατοικημένες περιοχές. Και μία μάχη η οποία θα είναι αρκετά δύσκολη. Βλέπουμε τα σπίτια το ένα μετά το άλλο τουλάχιστον στην κορυφή του Λαγονισίου. Με συγχωρείτε για τον αδόκιμο αυτό όρο. Να καίγονται το ένα μετά το άλλο. Και Γιάννη, με ελάχιστες εσύ συνεχίζεις και είσαι στην οδό Δάφνης. Μέχρι στιγμής έχεις μετρήσει τρία οικήματα τα οποία έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Ένα από αυτά είναι ένα σπίτι που τώρα μας δίνει εικόνα ο Παναγιώτης Λιανός, το οποίο φαίνεται ότι καίγεται όλος χερός.
Δεν υπάρχει εκεί κάποιο πυροσβεστικό όχημα, κάτι. Λίγο νωρίτερα νομίζω ότι είδα μια υδροφόρα, είδα με κάτι κατοίκους να τραβάνε μια μάνικα. Δεν συγκράτησα πολύ καλά, πάντως δεν είδα πυροσβεστικό. Και σίγουρα εκεί υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια, το ένα δίπλα στο άλλο. Λοιπόν,